του ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας. Σε αυτήν την εκδήλωση έχουμε την τιμή το περιφερειακό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για τη Θεσσαλία στην πόλη μας. Παρευρίσκεται στην εκδήλωση και ο πρόεδρος του κόμματος, ο σύντροφος ο Αλέξης ο Τσίπρας. Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Αγοραστός, ο πρόεδρος Λαρισαίων, ο κύριος Αποστόλης Καλογιάννης, ο δήμαρχος, συγγνώμη, δήμαρχε. Η δήμαρχη, ο κύριος Κοτσός, πρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος του Μουζακίου, ο κύριος Καραχάλιος, δήμαρχος των Φαρσάλων, ο κύριος Κουντάρας, ο δήμαρχος της Αγιάς, ο κύριος Κολάτος, ο δήμαρχος των Τεμπών και ο κύριος Κάρλος, ο δήμαρχος των Σοφάδων. Αντιδήμαρχοι, οι βουλευτές της περιφέρειας Θεσσαλίας, να τους πω ονομαστικά, ο Γελαλιές ο Δημήτρης, οι ηρώοι διότι, οι οποίοι είναι και εκπρόσωπος της περιφερειακής παράταξης. Θα ακολουθήσει η συζήτηση. Να δώσω το λόγο στο συντονιστή του Περιφερειακού Συμβουλίου, στον σύντροφο του Παπαϊωάννου. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σας καλωσορίζουμε σε αυτή την ανοιχτή διαβούλευση, προγραμματική διαβούλευση. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τον πρόεδρό μας, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Και του ευχόμαστε δύναμη να ανταποκριθεί στο δύσκολο έργο. Βεβαίως, ο Πρόεδρος θα αναφερθεί σε πλευρές του προγράμματος μας, αλλά όλοι αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον το πολιτικό μέρος της ομιλίας του, μιας και βρισκόμαστε μπροστά σε πολιτικές εξελίξεις. Με αυτή την ανοιχτή διαβούλευση επιδιώκουμε να συνδιαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα προκειμένου να υλοποιήσουμε ως αυριανή κυβέρνηση της αριστεράς και το ζητούμενο είναι και εδώ καλούμαστε να διαμορφώσουμε το πρόγραμμα και να το εμπλουτίσουμε είναι πώς θα κρατήσουμε όρθια την κοινωνία, πώς θα ανασυγκροτήσουμε την παραγωγική βάση για να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Με τι τρόπο θα ανασυγκροτήσουμε την περιφερειακή ανάπτυξη και πώς θα σχεδιάσουμε για να υπάρξει παραγωγική ανασυγκρότηση και βεβαίως με τι χρηματοδοτικά εργαλεία θα υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους. Από κάθε άποψη θα είναι ενδιαφέρουσα η οποιαδήποτε τοποθέτηση και προσέγγιση πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Άλλωστε, σήμερα ανοίγουμε σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλία, αυτήν την κοινωνική διαβούλευση θα έχει συνέχεια και στο επόμενο χρονικό διάστημα με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα πάρουμε προκειμένου να συζητήσουμε και με τους φορείς αλλά και με τους πολίτες της Θεσσαλίας. Με αυτές τις σκέψεις ανοίγουμε σήμερα τις εργασίες της συνδιάσκεψής μας και ευθύς αμέσως δίνω το λόγο στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας τον Κώστα Αγοραστό να χαιρετήσει τη συνδιάσκεψή μας. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίσατε στην καρδιά της Ελλάδος. Καλωσορίσατε στην περιφέρεια των μεγάλων δυνατοτήτων, αλλά και των μεγάλων προσδοκιών. Καλωσορίσατε στην περιφέρεια η οποία παρά την μεγάλη, την τραγική οικονομική κρίση, έχει όλα εκείνα τα αντικειμενικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα να κάνει ένα μεγάλο άλμα προς τα μπρος. Καλωσορίσατε στη Θεσσαλία. Τη Θεσσαλία χωρίς όρια, με ανοιχτούς ορίζοντες, με φόντο αδιαπραγμάτευτες αξίες, σεβασμό προσφοράς, αναζήτησης και δημιουργίας. Τη Θεσσαλία της απλότητας και της ανθρωπιάς, του καθημερινού αγώνα και της ελπίδας για το καλύτερο, της προσπάθειας
για το αδύνατο. Κύριε Πρόεδρε, στην περιφέρεια Θεσσαλίας συνδυάσαμε την ανάγκη για το νέο αέρα στη Θεσσαλία με τη σταθερότητα που τόσο έχει ανάγκη η κοινωνία και η οικονομία. Είμαστε η περιφέρεια της συλλογικής ηγεσίας. Αποφασίζουν εκείνοι που πρόκειται να υλοποιήσουν. Της συνεργασίας και της συνέργειας, της δράσης, της αποτελεσματικότητας, των ίσων ευκαιριών χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Που μια περιφέρεια που με λίγα, πολύ λίγα έκανε πολλά και όχι με πολλά λίγα. Σε μια περιφέρεια που ενωθήκαμε μια γροθιά, που βρήκαμε κοινό βηματισμό, κοινό παρονομαστή και τα τελευταία 4 χρόνια 1.100 έργα δρομολογήθηκαν, υλοποιούνται, ολοκληρώθηκαν, 1,5 δις ευρώ, 2.000 επενδύσεις, 500 εκατομμύρια ευρώ. Σε μια περιφέρεια που ξέρουν οι συνεργάτες σας, δρομολογήσαμε το νέο ΣΕΣ με τη μεγαλύτερη διαβούλευση που έγινε σε περιφέρεια της Ελλάδος. Στην περιφέρειά μας εξαντλούμε σε πράξεις και όχι σε απλές εξαγγελίες την προσπάθεια να γεννηθεί επιτέλους κάτι καινούριο, το οποίο να μπορέσει να εκφράσει τις αγωνίες και τις ελπίδες των πολιτών που παραμένουν πολιτικά ανέστη. Γιατί όπως έλεγε ο Μπρέχτ, αυτός που είναι εναντίον της πολιτικής είναι υπέρ της πολιτικής που το επιβάλλεται. Στη Θεσσαλία συνεργαστήκαμε και η επιτυχημένη συνταγή είναι «Δεν υποσχεθήκαμε τα πάντα». Καταργήσαμε το στρίβιν δια της πολιτικής απόφασης που φροντίζει να καλύπτει το χάσμα ανάμεσα στην πραγματικότητα και τις υποσχέσεις. Δεν κρυφτήκαμε πίσω από το βολικά οδέτερο. Πολεμήσαμε την ψευδιστιογόνο εγωγνωσία. Δεν ταΐσαμε τον κόσμο με παραμύθια. Δεν εφαρμόσαμε τακτική, άλλα να λέμε και άλλα να ακολουθούμε. Πολεμήσαμε τη διγλωσία που τρομάζει. Κύριε Πρόεδρε, στην καθημερινότητά μας υπάρχει οπωσδήποτε κάτι πιο βαθύ, πιο αγνό, ένα εντεύθυν και ένα πέραν που τη συνδέει με το ευρύτερο υγιές γίγνεσθε. Ένας πυρήνας ευθυκρισίας, ορθοβουλίας και μέτρου. Τη βάση για να κατασκευάσει κανείς όχι κύκλους στην κόλαση, αλλά νησίδες, στέρεες, αξιοπρεπούς, μεστής ζωής. Η πολιτική αβεβαιότητα σκοτώνει την οικονομία. Η ακραία πόλωση παγώνει την εικόνα, παγιώνει την εικόνα μιας χώρας ειδικής περίπτωσης. Δυστυχώς το κόστος θα κληθεί να πληρώσει η ελληνική οικογένεια. Είμαι αισιόδοξος, αλλά ταυτόχρονα είμαι ρεαλιστής. Δεν προφητεύω μεγάλα δεινά, ούτε περιμένω μεγάλες λύσεις, αλλά ο προγραμματικός λόγος στην Ελλάδα της κρίσης, ειδικής συγκυρίας, μεγάλων αγωνιών, φόβου, αγωνίας, ρευστότητος, οφείλει να μην εστιάζει στο τι θέλουμε, στο τι θέλουμε να πετύχουμε, αλλά κυρίως μαζί. Να πετύχουμε, αλλά και κυρίως... Είναι εύκολο στις επιθυμίες μας, κυρίες και κύριοι, να φοράμε το ρούχο της αλήθειας. Οι αυταπάτες όμως είναι επικίνδυνες. Όποιοι κι αν είμαστε, ό,τι αντώνεται. Αποκτά διαστάσεις ιστορικού χρέους απέναντι στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του τόπου. Ο λαός, ο ελληνικός λαός, χωρίς αμφιβολία θέλει την επιστροφή στην κανονικότητά του. Δεν επιθυμεί τους κόπους, τις θυσίες, τις δικές του θυσίες να πάνε στράφη. Δεν μπορούν όλα αυτά να παιχτούν στα ζάρια της εξουσίας. Το μεγάλο ζητούμενο σήμερα είναι η εθνική συνένεση και συνεννόηση. Έστω και στα βασικά, να οικοδομήσουμε μια νέα πολιτική κουλτούρα συνεργασίας, ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Από τα κάτω προς τα πάνω, από τα δημοτικά συμβούλια, τα περιφερειακά συμβούλια μέχρι τη Βουλή. Δεν χρειάζεται να λωτριωθούμε, να νοθεύσουμε την πολιτική μας κατεύθυνση, ακόμα και αν διαφωνούμε, δεν σημαίνει πως δεν μπορούμε να συνυπάρχουμε. Κύριε Πρόεδρε, η Ομόνια κάνει θαύματα. Η Διχόνια φέρνει δράματα. Ενωμένη, με πρόγραμμα θα πάμε από νίκη σε νίκη που θέλει ο άνθρωπος, ο συνάνθρωπός μας. Χωρισμένοι θα πάμε από ήττα σε ήττα. Προσδοκούμε μεγάλη συνεργασία για να βγάλουμε τη χώρα από τη δύσκολη, την τραγική αυτή στιγμή που βρίσκεται σήμερα. Να είστε καλά.